αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV. Ονομάζομαι Δάφνη Νούση και αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε την εκπομπή «Σύγχρονος Φιλελληνισμός». Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου έναν εκλεκτό φίλο και Έλληνα της κοινότητάς μας, τον Ηλία Κακή. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δάφνη. Ο Ηλίας είναι αρωματοποιός, ζει στο Λονδίνο, στην Αγγλία μάλλον, εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα είναι στο Λονδίνο για να μας μιλήσει για την Ηλία, την εταιρεία του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υποδέχτηκες την πρόσκλησή μου εδώ. Παρακαλώ. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα βασικά. Mm-hmm. Καταρχάς, λίγα πράγματα για σένα. Γιατί ήρθες, πώς σου ήρθε η έμπνευση με τα αρώματα στην Ελλάδα? Και γενικά οι Έλληνες δεν έχουμε παράδοση με τα αρώματα και η αλήθεια είναι ότι είσαι ο μόνος Έλληνας αρωματοποιός που ξέρω. Ναι, λοιπόν, στην Ελλάδα, παρόλο που δεν έχουμε πολλούς αρωματοποιούς, υπάρχουν πάρα πολλές μυρωδιές. Δηλαδή και γενικότερα στη Μεσόγειο και γενικά η έμπνευση είναι τριγύρω σε αυτήν τη χώρα. Εγώ είχα έρθει εδώ πέρα το 2012 με μία βαλίτσα, πολλά όνειρα και σχεδόν άδειες τσέπες, θα έλεγα. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που κατάφερα να πραγματοποιήσω τα περισσότερα από αυτά τα όνειρα τα οποία είχα. Ο λόγος που είχα έρθει εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι επειδή ήθελα να πραγματοποιήσω ξανά ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα, που ήταν να γίνω ένας ερευνητικός επιστήμονας. Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα στην Ελλάδα και αυτό το συγκεκριμένο το οποίο έψαχνα εκείνη τη στιγμή. Και διάλεξα το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί μιλούσα αγγλικά από τριών χρονών και έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να μετακομίσω σε μια χώρα στην οποία δεν θα χρειαζόταν να μάθω τη γλώσσα. Και επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια και πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Και είναι πιο κοντά από την Αμερική. Δηλαδή, η επόμενη επιλογή θα ήταν η Αμερική. Οπότε η Αγγλία εννοείται είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Έτσι, και γι' αυτό ήρθα εδώ. Οπότε πάρα πολύ όμορφα που έτσι μας μοιράστηκε σε αυτό το ταξίδι σου το επιστημονικό. Mm. Αλλά τα αρώματα ποια στιγμή μπήκαν στη ζωή σου? Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από τον τόπο στον οποίο έχω γεννηθεί, η οποία είναι το νησί του Ήλιου, η Ρόδος. Και γενικά είναι οι αναμνήσεις που έχω από τη μητέρα μου, δηλαδή τα αρώματα τα οποία φορούσε η ίδια, καθώς και επίσης και από τη φύση. Και αυτά έχουν αποτελέσει πηγές έμπνευσης για τη δικιά μου τέχνη και για τη δημιουργία των αρωμάτων. Πιστεύω ότι ο πρώτος σπόρος είχε φυτευτεί το 2012, που εκείνο το καιρό ζούσα στην Ουαλία, έζησα στην Ουαλία γύρω στα 5 χρόνια συνολικά και σπούδασα ανθρωποβιολογία εκεί πέρα και μετά εξειδικεύτηκα στην μικροβιολογία και νοσολογία και αργότερα η έρευνά μου ήταν πάνω στον καρκίνο του δέρματος. Οπότε έχω ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό background γενικά, αλλά ο πρώτος σπόρος με τα αρώματα είχε φυτευτεί το 2012 όταν είχε παρουσιαστεί μία ευκαιρία να δουλέψω ως πολιτής αρωμάτων για έναν μεγάλο γαλλικό οίκο. Βέβαια, αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ το είχα έτσι στα πρόχειρα, διότι ήθελα προς χαρτζηλίκη, ήμουν μαθητής, δεν ήταν κάτι το οποίο... Αλλά χρόνο με το χρόνο, παρατήρησα ότι η περιέργειά μου και το πάθος μου για τα αρώματα μεγάλωνε όσο μεγάλωνα εγώ σαν επιστήμονας. Και είχα φτάσει σε ένα βαθμό στον οποίο να κρατάω ένα άρωμα στα χέρια μου και να λέω «Μα πώς φτιάχνεται αυτό το πράγμα εν τέλει?». Βέβαια, παλιά τότε, εκείνο το καιρό, δεν ήξερα τίποτα για την τέχνη της αρωματοποιίας, το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό από την επιστήμη της αρωματοποιίας. Και αργότερα αυτό το πάθος συνέχισε να μεγαλώνει και να ανθίζει και με αποτέλεσμα να παραλάβει όλη την ζωή μου και να την επικρατήσει και να κάνω τη δικιά μου εταιρεία με αυτά. Και λογικό, γιατί μιλάμε τώρα για επιστήμη της αρωματοποιίας, για τέχνη της αρωματοποιίας. Θα χαρώ να μας μιλήσεις πολύ λίγο για τη διαφορά. Αλλά στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά σαν εικόνες. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ, άνθρωπος που να ασχολούνται με αυτό στην Ελλάδα επαγγελματικά. Οπότε ίσως και αυτό να μην σε βοήθησε ώστε να βρεις το έναυσμά σου πιο νωρίς στη ζωή σου. Ναι, σωστά. Τώρα με την εταιρεία σου, γιατί έχεις και εταιρεία, δεν είσαι απλά ένας αρωματοποιός, είσαι και ιδιοκτήτης, την Ηλία. Και μας έχεις εδώ το Chantal Fatal. Mm-hmm. Μίλησε μας για την εταιρεία και μίλησε μας και για το Chantal Fatal. Βεβαίως. Την Ηλία την ξεκίνησα εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021. Δουλεύω ως ανεξάρτητος αρωματοποιός, δηλαδή δημιουργώ αρώματα και για άλλες εταιρείες ή πρόσωπα, τα οποία είναι ένα και ένα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Αλλά για τις εταιρείες φυσικά μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη παραγωγή, εννοείται.
Την ξεκίνησα το 2021 αφού είχα σχεδόν 10 χρόνια μετά από τότε, από την πρώτη μου δουλειά που, σε σχέση με τα αρώματα, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτά, διότι η τέχνη της αρωματοποίησης μου είχε και μου δίνει συνέχεια το έδαφος για να εκφράσω τον εαυτό μου καλλιτεχνικά. Λοιπόν, και αποφάσισα, πήρα αυτή την απόφαση να ξεκινήσω τη δικιά μου εταιρεία, αλλά δεν ήξερα πώς να την ονομάσω. Τώρα, περισσότεροι άνθρωποι, το κοινό μας, αμέσως θα καταλαβαίνουν ότι ονόμασα την εταιρεία μου από το όνομά μου, αλλά δεν ισχύει ακριβώς αυτό, γιατί το Ilias και το Ilia στα αγγλικά είναι γραμμένα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Οπότε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να βρω ένα όνομα για την εταιρεία μου, και για να βρω το κατάλληλο όνομα κοίταξα μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου τις πιο μεγαλύτερες αναμνήσεις που είχα, και μία από αυτή ήταν όταν ήμουνα 17 χρονών και είχα πάρει τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου να έρθω εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να καταφέρω τα μεγάλα μου όνειρα, χωρίς να ξέρω τι έβαζα εκείνη τη στιγμή στο βωμό της θυσίας. Δηλαδή τους φίλους μου, τα ζώα μου, την οικογένειά μου πρώτα, μετά τους φίλους μου, μετά τα ζώα μου, γιατί πραγματικά δεν ήξερα τι με περίμενε στην άλλη πλευρά, στην άλλη άκρη. Πόσοι ταυτιζόμαστε με αυτό, πόσοι το ακούμε τώρα και ταυτιζόμαστε με αυτό. Ναι, ναι. Και θυμάμαι που ήμουν λοιπόν στο αεροδρόμιο με τη βαλίτσα, κρατώντας τη βαλίτσα με το ένα χέρι και τη μητέρα μου με το άλλο. Και έφτασα στο σημείο στο οποίο έπρεπε να πω στο αεροπλάνο, και εκεί πραγματικά με χτύπησε δηλαδή η πραγματικότητα πάρα πολύ. Και γύρισα και είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να θυσιάσω όλα αυτά τα πράγματα, αγαπάω πολύ τον τόπο μου, την οικογένειά μου κτλ. Και γενικά υπήρξε πολύ μεγάλη ψυχολογική αναστάτωση εκείνη τη στιγμή. Αλλά η μητέρα μου, γιατί πιστεύω ότι όπως πραγματικά όλες οι μητέρες και οι πατέρες γνωρίζουν τα παιδιά τους, ήξερε πραγματικά ότι μπορούσα να τα καταφέρω και πίστευε σε μένα. Και αυτό το πράγμα που έκανε ήταν ότι άπλωσε το χέρι της στο μάγουλό μου και μου είπε: «Ξέρω ότι φοβάσαι, ότι ανησυχείς, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω σε σένα και να θυμάσαι ότι όταν τα πράγματα δυσκολέψουν, να θυμάσαι ότι σε αγαπάω πάντα». Και αυτό το «σε αγαπάω πάντα» είναι το «I love you always» που είναι τα αρχικά της εταιρείας μου, το LYA. Πραγματικά συγκινητικό. Πάρα πολύ, είναι... Πραγματικά. Ναι, και βλέπουμε προσωπικό. Ότι είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, υπάρχει τέχνη, υπάρχει μια ανάμνηση, υπάρχει κάτι από πίσω από τα αρώματα. Δεν είναι απλά μια επιστήμη ότι πήρα τα στοιχεία, τα έβαλα στο εργαστήριό μου στα μπουκαλάκια, το έφτιαξα. Υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει αισθητική, υπάρχει μια ποιότητα. Παρότι είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, για το οποίο φυσικά πηγαίνει στην αγορά, το αγοράζει κόσμος, πρέπει να πληρεί κάποια στάνταρ, κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά υπάρχει το συνέστημα. Ακριβώς, ναι. Και το κάνει και σπουδαίο. Ναι, ναι, ναι. Και ένα από αυτά τα συναισθήματα είναι στο Σαντσάλ Φαϊτσάλ που έφτιαξα, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Τάζ Μαχάλ της Ινδίας και ιδιαίτερα την ιστορία πίσω από το Τάζ Μαχάλ, που είναι μια ιστορία η οποία είναι πραγματικής αγάπης. Και είναι μια ιστορία η οποία με είχε πνεύσει πάρα πολύ, και είχα κλείσει εισιτήρια να πάω να το δω στην Ινδία, αυτοπροσώπος, που είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς μας χτύπησε το COVID και ο κόσμος μας είχε αλλάξει, τέλος πάντων. Και αποφάσισα, επειδή δεν κατάφερα να πάω στο τέλος, αποφάσισα να φτιάξω ένα άρωμα το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ιστορία και από το κτίριο αυτό. Και ναι, έτσι γεννήθηκε το Santo Fatal. Πάρα πολύ ωραία και μυρίζει εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Και τώρα για τους φίλους μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται, πού μπορούν να βρουν τα αρώματά σου? Είμαστε κυρίως online στο iliapafarm.co.uk, καθώς επίσης και στην Αμερική έχουμε μια boutique που είναι κοντά στο Madison Square, και όσοι επιτοπλίστουν εκεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα έναν φυσικό τόπο που μπορεί κάποιος να πάει να το ψωνίσει αυτό, αλλά ευελπιστώ στο μέλλον, διότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το άρωμα στην Ελλάδα, ευελπιστώ να εμφανιστεί. Φυσικά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο?
πολύ πιο πολλά από όσο. γύρω στα 12 με 13 χρόνια είμαι εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω ασχοληθεί με την επιστήμη και τα αρώματα όλη αυτή τη διάρκεια. Ναι, πηγαίνω πίσω τακτικά στην Ελλάδα γιατί πιστεύω γενικότερα και η Μεσόγειος, όπως για παράδειγμα και η Γαλλία, αποτελεί τεράστια πηγή έμπνευσης για εμένα. Και επίσης για να βλέπω και την οικογένειά μου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Αλλά και πιστεύω ότι ιδιαίτερα η Ρόδος και το νησί μου επίσης είναι ένας τόπος άπειρης έμπνευσης και σαν είναι ένας μεσογειακός παράδεισος, θα έλεγα, όπως όλα τα ελληνικά τα νησιά. Αλλά η Ρόδος για μένα είναι ιδιαίτερη. Βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ όμορφο που μοιράζεσαι μαζί μας τόσο όμορφα λόγια για την οικογένεια και την πατρίδα μας. Mm. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω και θα ήθελα να σε ρωτήσω με αυτό το έναυσμα. Θα επέστρεφες στην Ελλάδα, το έχεις στο πλάνο σου, υπάρχει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σου αυτή η ανάγκη επιστροφής, που ίσως να υπάρχει σε όλους μας, σε μένα σίγουρα. Ναι, αυτή η ανάγκη υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου που και είναι εκεί, είναι μόνιμη, δεν φεύγει και έχει φορές η οποία έρχεται πολύ μπροστά ή ξαναφεύγει πάλι πίσω. Τώρα, ο λόγος που σηκώνομαι το πρωί από το κρεβάτι μου είναι για να ακολουθήσω το πάθος μου και να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπάω, που είναι να φτιάχνω και να δημιουργώ τα αρώματα, original. Τώρα, θα μπορούσα λοιπόν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα σαν ερευνητικός επιστήμονας και να ασχοληθώ με την επιστήμη σε ερευνητικό κέντρο ή σε ένα χημείο ή μπορεί και σε ένα νοσοκομείο, αλλά πιστεύω πλέον η επιστήμη δεν μου δίνει αυτό το έδαφος και την ελευθερία έκφασης της καλλιτεχνίας που θέλει και ζητάει η καρδιά μου. Οπότε δεν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω στην επιστήμη. Τώρα, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν αρώματα τα οποία είναι κυρίως τύπου, πράγμα το οποίο εγώ δεν παρασκευάζω. Και ούτε μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα παρασκεύαζα προσωπικά. Και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό υπό την έννοια ότι υπάρχουν αντιγραφές και δεν είναι σωστό για την, ναι, για την επιστήμη και την τέχνη. Σωστά. Και είναι κάτι το οποίο έχει βλάψει πάρα πολύ, έχει βλάψει την τέχνη εσχρά, θα έλεγα. Και δυστυχώς αυτή η τέχνη στην Ελλάδα έχει εκλείψει, θα έλεγα, και είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί ακράδαντα, θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα με εκπλήσει, διότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες στην οποία έχει γεννηθεί η τέχνη. Δηλαδή είτε είναι χορός, είτε είναι μουσική, είτε είναι σεναριογραφία, είτε είναι αρωματοπία, δεν έχει σημασία, είναι τέχνη και αυτό μου εκπλήσει πάρα πολύ την προσοχή. Το καταλαβαίνω απόλυτα και η αλήθεια είναι ότι και εγώ παρατηρώ αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δηλαδή επιστρέφω τα καλοκαίρια εκεί και δεν υπάρχουν ελληνικά αρώματα, υπάρχουν τα αρώματα τύπου παντού. Ναι. Και ναι, δηλαδή είναι όντως ένα φαινόμενο που δυστυχώς υπάρχει. Αλλά μιας και έχουμε ένα καλλιτέχνη εδώ, θα ήθελα πραγματικά τη δική σου άποψη πάνω στην αισθητική. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι η αισθητική. Ναι, λοιπόν, η αισθητική είναι κάτι το οποίο πιστεύω είναι πολύ προσωπικό. Και πιστεύω πραγματικά ότι η αισθητική έχει να κάνει σχέση με όχι μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, έργα τέχνης, όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, οι πίνακες ή μια ταινία ή μια παράσταση ή ένα άρωμα. Πιστεύω ότι η αισθητική υπάρχει παντού τριγύρω μας στη φύση, καθώς επίσης και σε συνηθισμένα αντικείμενα. Πώς βλέπω εγώ την αισθητική? Πραγματικά πιστεύω ότι το σημείο διχοτόμησης μεταξύ της φιλοσοφίας της αντίληψης, καθώς επίσης και των ερωτήσεων που γεννιούνται από την αισθητική, είναι το σημείο μαγείας και πρόοδου, θα έλεγα, για την ανθρωπότητα, το οποίο διοχετεύεται και στο ευζήν, θα έλεγα πραγματικά, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πώς την καλλιεργούμε την αισθητική? Καλλιεργείται? Πιστεύω ότι καλλιεργείται μέσω των εμπειριών που χτίζουμε από την ζωή μας και ουσιαστικά πρέπει κάποιος να είναι πολύ ανοιχτό μυαλός και να θέλει να ζήσει τη ζωή, δηλαδή να χτίσει κάποιες εμπειρίες οι οποίες πιστεύει πραγματικά ότι θα αποτελέσουν ένα πλεονέκτημα ή θα έχουν μάλλον ένα πλεονέκτημα για τον εαυτό του. Πολύ ωραία. Οπότε συνδυάζεις το εφ-ζήν με την αισθητική. Είναι πολύ σημαντικό πάρα για πολύ, σένα. Πάρα και πολύ. Η αισθητική είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ναι, πολύ προσωπικό, όπως και το άρωμα. Ακριβώς. Το άρωμα είναι προσωπικό. Ναι. Και πώς μπορεί κάποιος να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό άρωμα για αυτόν? Κάθε εποχή αλλάζουμε άρωμα. Η διάθεσή μας είναι εκείνη που αποφασίζει το άρωμα.
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ναι, θα έλεγα ως επιτοπλίστων ναι, διότι στις διαφορετικές εποχές, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα πηγαίναμε στην παραλία φορώντας μια ζακέτα το οποίο είναι από δέρμα, ξέρω εγώ, ή μια πάρα πολύ χοντρή ζακέτα ή όπως τεινόμαστε χειμωνικά. Δηλαδή δεν θα πηγαίναμε ντυμένοι έτσι. Οι περισσότεροι είμαστε, τέλος πάντων, δεν θα πηγαίναμε ντυμένοι έτσι το καλοκαίρι στην παραλία. Θα προτιμούσαμε να φορέσουμε κάτι το οποίο είναι πιο ανάλαφρο, ας πούμε για παράδειγμα ένα μαγιό ή ανάλαφρα ρούχα, κοντομάνικα. Έτσι λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα και με το άρωμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προτιμούν να φοράνε, ας πούμε για παράδειγμα, ένα άρωμα το οποίο είναι πολύ έντονο το καλοκαίρι, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, θα έλεγα. Διότι έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και έτσι υποτιμάμε συνήθως οι περισσότεροι να φοράμε κάτι το οποίο είναι πιο φρέσκο και ανάλαφρο. Οπότε πιστεύω ότι η τάση επηρεάζεται, η τάση δηλαδή με την οποία φορούν τα άτομα συγκεκριμένα αρώματα, αλλάζει πάρα πολύ έντονα σε σχέση με την εποχή. Τώρα, το πώς είναι το πιο σωστό άρωμα, δηλαδή ποιο είναι το πιο σωστό άρωμα για ένα άτομο, ερχόμαστε πίσω στο σημείο της αισθητικής, θα έλεγα, που πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το άτομο να αποκτήσει εμπειρία στο να φοράει διαφορετικά είδη αρωμάτων, ας πούμε, για παράδειγμα, λουλουδένια ή ξύλινα ή πικάντικα, και να αποφασίσει για τον εαυτό του ποιο είναι αυτό που τον εκφράζει περισσότερο και ποια σημεία της προσωπικότητάς του εκφράζουν περισσότερο. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό είναι με το να δοκιμάσεις το άρωμα και να δεις αν είναι για σένα ή όχι. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, επειδή πολύ ωραία όσα είπαμε για την αισθητική, νομίζω κολλάει να μας μιλήσει και για την έμπνευση. Ναι. Τι είναι η έμπνευση και από πού την αντλείς? Για μένα η έμπνευση αποτελεί την πηγή κάθε δημιουργικής διαδικασίας, είτε είσαι σεναριογράφος, είτε είσαι ζωγράφος, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι αρωματοποιός. Δηλαδή, χωρίς έμπνευση δεν υπάρχει εργοτέχνη, θα έλεγα. Όσον αφορά τις πηγές, πιστεύω ότι μπορούν να χωριστούν σε δύο ειδών. Υπάρχουν υλικές και άειλες. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν σαν υλικές, θα έβαζα εμπνεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία είναι πολύ προσωπικά για εμάς ή έχουν πολύ μεγάλη προσωπική δύναμη και έννοια, καθώς επίσης και τους τόπους μας. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ένα άρωμα το οποίο λέγεται Heaven's Tide, το οποίο είναι το κύμα του Παραδείσου, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Ελλάδα γενικότερα. Και αυτό που θα έλεγα για την έμπνευση είναι ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή μου, θα έλεγα προσωπικά, είναι ότι όπως η έμπνευση και η αληθινή αγάπη χτυπάνε τη δικιά σου πόρτα, δεν βρίσκεις εσύ αυτές, σε βρίσκουν αυτές σε σένα. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο έχω βγάλει από τη ζωή μου. Σωστά. Και πλέον στην αγορά υπάρχει και αυτό που λέμε νης, τα νης αρώματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει κάτι πολύ πιο εύκολα που το οποίο είναι μόνο για αυτόν, τουλάχιστον στον κοινωνικό του κύκλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι στο mass market. Και εσύ νομίζω σε αυτούς απευθύνεσαι. Ναι, κυρίως απευθύνομαι στα άτομα τα οποία ψάχνουν αρώματα τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία νης. Βέβαια, το βάφτισμα ή η λέξη νης, θα έλεγα, είναι μια λέξη η οποία έχει πολλαπλά νοήματα, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει πολλαπλά νοήματα. Εγώ προσωπικά, σαν αρωματοποιός και δημιουργός και καλλιτέχνης, πιστεύω ότι η λέξη νης απευθύνεται στο είδος του αρώματος και όχι στην τιμή ή πόσο, αν παράγεται σε πολύ μεγάλη ποσότητα ή σε πιο μικρή. Αλλά συνήθως τα περισσότερα αρώματα τα οποία είναι νης παράγονται σε μικρότερη ποσότητα σε σχέση με κάποια άλλα αρώματα τα οποία δεν είναι. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει σχέση με το πόσο μοναδικό είναι το άρωμα, δηλαδή έχει, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το δικό του νης, έχει τη δικιά του αυτή. Και η μοναδικότητα είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στην βιομηχανία αυτή πλέον, παρόλο που είχα διαβάσει ένα άρθρο πριν 1,5-2 χρόνια, το οποίο έλεγε ότι υπάρχουν περισσότεροι αστροναύτες παρά αρωματοποιοί στον κόσμο αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές μάρκες και υπάρχουν
ακόμα πιο πολλά αρώματα. Οπότε το να καταφέρει ένας αρωματοποιός να φτιάξει κάτι το οποίο είναι μοναδικό και παράλληλα εμπορεύσιμο, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο και μ' αρέσει αυτό προσωπικά, γιατί ουσιαστικά τεστάρει τα δικά μου, την καλλιτεχνική μου αύρα και την πείρα και με σπρώχνει να δημιουργήσω πιο σκληρά. Ναι. Σωστά, πολύ όμορφο. Και μιας και μιλήσαμε για δημιουργία αρωμάτων, ποιοι είναι εκείνοι οι αρωματοποιοί, master perfumer, οι οποίοι σε έχουν εμπνεύσει, τους έχεις γνωρίσει προσωπικά, είναι τα πρότυπά σου, σε έχουν διδάξει ίσως? Ναι. Ως πρώτο άτομο θα έβαζα την Σοφία Γκρόσμαν, η οποία έχει καταγωγή από την Βοσνία και Ζερβοβίνη, αλλά τον τελευταίο καιρό ζει στην Αμερική. Είναι μία αρωματοποιός η οποία είναι απίστευτα θρηλυκή, θα έλεγα, αλλά είναι και θρηλυκός άνθρωπος, δηλαδή έχει πολύ θρηλυκή προσωπικότητα και έχει αποτελέσει μια απίστευτη πηγή έμπνευσης για εμένα, πιο πολύ στο προσωπικό τομέα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του αρωματοποιού, τι σημαίνει να είσαι αρωματοποιός και τι σημαίνει να χρησιμοποιείς την φύση και να την τακτοποιείς με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να παίζεις με τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις άλλων ανθρώπων. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το άρωμα. Εγώ σαν καλλιτέχνη, σαν αρωματοποιός, δημιουργώ ένα άρωμα το οποίο θα απολαύσει κάποιος άλλος. Όχι εγώ, εγώ απολαμβάνω την διαδικασία της δημιουργίας. Οπότε θα έλεγα ότι ένα από αυτά τα άτομα τα οποία με έχουν εμπνεύσει και επηρεάσει πάρα πολύ στον τρόπο, στη δουλειά μου και στον τρόπο εργασίας μου, είναι η Σοφία Γκρόσμαν. Και το δεύτερο άτομο το οποίο κατάφερα να γνωρίσω προσωπικά και είναι ένα άτομο πάλι πάρα πολύ θρηλυκό στον τομέα της αρωματοποίησης. Έχει φτιάξει αρώματα τα οποία είναι πετυχημένα, δηλαδή έχουν γίνει πλέον classics. Έχουν πετύχει πάρα πολύ στον τομέα αυτό και έχουν παράγει δισεκατομμύρια αξίας ευρώ ή λίρες. Είναι ο Αλπέρτο Μορίγιας, ο οποίος είναι ένας μιζανσέρ, ναι, είναι ο προσωπικός του οίκος και είναι το άτομο το οποίο πραγματικά ταυτίζεται με την ίδια τέχνη της αρωματοποιίας και ιδιαίτερα για τον προσωπικό του οίκο δημιουργεί χωρίς όρια. Όπως επίσης είναι κάτι το οποίο έχω αποκτήσει και εγώ στην δημιουργία, όταν δημιουργώ ένα άρωμα για την Ηλία προσωπικά, για την προσωπική μου εταιρεία. Δηλαδή δεν υπάρχουν όρια με την έννοια ότι δεν μας ενδιαφέρει το κόστος, αρκεί να είμαστε αληθινοί στην έμπνευσή μας και τι θέλουμε να δείξουμε και να κάνουμε τον κόσμο να νιώσει μέσω της τέχνης μας, δηλαδή μέσω του αρώματός μας. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι απλά ένα βιομηχανικό προϊόν το άρωμα. Είναι μια έμπνευση, είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Ναι. Έχει από πίσω συνέστημα, έχει από πίσω διανοητική διεργασία. Είναι πραγματικά σπουδαία τέχνη. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο όραμα για την Ηλία στο μέλλον. Ναι. Πού τη βλέπεις? Θα ήθελα να τη δω σε περισσότερες μπουτίκ, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής είμαστε στην Αμερική, πιστεύω σύντομα να έρθουμε και στην Ευρώπη. Θα ήθελα να την δω στα χέρια ατόμων τα οποία εκτιμούν το άρωμα και το βλέπουν όπως το βλέπω εγώ, σαν τέχνη και όχι σαν ένα βιομηχανικό προϊόν. Τώρα, ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και πραγματικά πιστεύω ότι είμαι στο σωστό δρόμο, γιατί ακολουθώ την καρδιά μου και γι' αυτό εμένα είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πραγματικά δεν το λέω ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή, αλλά το λέω γιατί πραγματικά μου αρέσουν. Δηλαδή, εγώ το καλοκαίρι θα τις έχω σίγουρα στη συλλογή μου. Ευχαριστώ. Και πάνω σε αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από την καρδιά μου που ήρθες εδώ. Εγώ κρατώ από αυτή τη συνέντευξη πολλά όμορφα πράγματα. Κρατάω αρχικά ότι έχουμε έναν εμπνευσμένο Έλληνα στο χώρο της αρωματοποιίας, που μάλλον είναι ο μόνος στο χώρο της αρωματοποιίας σήμερα. Κρατώ τα όμορφα λόγια με τα οποία μίλησες για την οικογένειά σου και για την πατρίδα σου και για τη Ρόδο. Και μακάρι έτσι όλοι μας να εμπνεόμαστε και να έχουμε τόσο όμορφες αναμνήσεις και τόσο ωραία λόγια. Και κρατώ επίσης τα πολύ ωραία λόγια σου πάνω στην αισθητική και την καλαισθησία και το πόσο σημαντικό είναι να την καλλιεργήσουμε. Και με αυτά
Ελπίζω να σε ξαναδούμε εδώ στο στούντιο του Hellenic TV και ευχόμαστε όλοι μας από την καρδιά μας στο Hellenic TV κάθε επιτυχία και σε σένα και στην Ηλία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.